Σας εύχομαι ό,τι καλύτερο σε εσάς και στις οικογένειές σας. Η σημερινή γενική στέρευση είναι απολογιστή γενική στέρευση και ελπίζω ότι θα την επισπεύσουμε για να ακολουθήσει η διαδικασία της κοπής της πίτας που έχει ετοιμάσει ο σύλλογος, ο δικός μας ο σύλλογος των Μεγαλυσσοτών, ο αγαπημένος μας σύλλογος. Και θα αρχίσουμε με τα θέματα ημερήσιας διάταξη έτσι όπως τα έχει δώσει το Διοικητικό Συμβούλιο και όπως ορίζονται και από το καταστατικό διαδικαστικά. Είναι απολογισμός των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου από 3 11 του 2012 έως 13 του 2014. Είναι οικονομικός έλεγχος από την Εξεταρική Επιτροπή και συζήτηση για την περαιτέρω πορεία του Συλλόγου. Αλλά για να ξεκινήσει και τη στερεύση θα ήθελα την ταμεία του Συλλόγου, την κυρία Κατοπόδη, να αποφανθεί αν έχουμε απαρτία, αν μπορεί δηλαδή η γενική συνέλευση να διεξαχθεί. Θα παρακαλέσω να πει εντάξει η Αμαλία μου. Εντάξει. Ευχαριστώ πολύ. Άρα λοιπόν μπορούμε να ξεκινήσουμε την γενική συνέλευση. Λοιπόν, μου δίνει η πρόεδρος τώρα και πριν ξεκινήσω να το διευθετήσουμε αυτό το θέμα, μία επιστολή του Προέδρου του Δήμου μας, του κ. Ζαβιτσάνου. Εύχομαι σε όλους και καθαρά χωριστά υγεία, προσωπική και οικογενειακή ευτυχία. Εύχομαι σε μια δύσκολη και κρίσιμη εποχή το 2014 να είναι ο χρόνος που θα φέρει το χαμόγελο και την ελπίδα. Καλές εργασίες στην ετήσια απολογιστική σας συνέλευση, χρόνια πολλά, Δήμαρχο Μεγαλυσσίου Στάθης Ζαβιτσάνος. Ξεκινάμε λοιπόν την ετήσια απολογιστική γενική στέρεση του Συλλόγου με τον απολογισμό των πεπραγμένων από την πρόεδρο, την κυρία Κολυδάρη. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου ξεκίνησε την 3η Νοεμβρίου του 2012. Πρώτο μέλημα των μελών με δημιουργία νευρολογίου για το 2013, με την πολύτιμη βοήθεια του Αναστάσιου Βάβλα, για ακόμα μια φορά. Βοήθηκαν συνολικά 250 νευρολόγια. Στη συνέχεια, το ΔΣ προσέφερε τις μέρες των Χριστουγέννων, μια μικρή κουβέρνα και ένα ημερολόγιο σε κάθε μέλος που ανήκει στο πρόγραμμα βοήθεια στο σπίτι, στο Μεγανήσι, αυτό τα Χριστούγεννα του 2012. Παρουσία στη συζήτηση για την επιχειρηματικότητα στο Μεγανήσι που πραγματοποίησε ο Δήμος Μεγανησίου στις 26 του 2013. Να αναφέρουμε ότι τον χρόνο αυτό υπήρξε τη συνεχής ενημέρωση και δραστηριοποίηση για το θέμα των ηχθειοκαλλιεργειών, είτε με επιστολές από τη Συντονιστική Επιτροπή Ηχθειοκαλλιεργειών, είτε με συζήτηση με το Σύλλογο Αλιέων. Στείλαμε επίσης και ένα κείμενο προς το Δήμο Μεγανησίου. Γενικώς υπήρξε μια κινητοποίηση. Στη συνέχεια γνωριστήκαμε, επικοινωνήσαμε με την ομάδα του Μεγανησίου, τον Πάσο Μεγανησίου. Τους στηρίξαμε με κάποια πώληση λαχνών για τη λαχνοφόρα αγορά τους. Είχαμε κάποια συνεργασία με εκδήλωσή μας το καλοκαίρι. Πέρυσι κόψαμε την πίτα μας 9 Δευτέρου, στην οποία παρευρέθηκαν περίπου 100 άτομα, κάναμε προβολή φωτογραφιών, αφήγηση ιστοριών και είχαμε επίσης και πλούσιο χορευτικό κομμάτι. Ο ετήσιος χορός μας στις 9 Μαρτίου του 2013 έγινε στο μουσικό στέκι Παλιά Μαρκίζα, συμμετείχαν 160 άτομα. Αργότερα, στις 22 Τρίτου του 2013, το ΔΣ συνέταξε ένα κείμενο διαμαρτυρίας για την κατεδάφιση του παλαιού ηλεκτρικού στο βαθύ, με σκοπό την επανεξέτασή του από το Δήμο Μεγαλυσσίου. Τα διαβάζω όλα ημερολογιακά, επειδή είναι άσχετα να τα παίξω, αλλά τα διαβάζω ημερολογιακά. Στις 31 Μαρτίου του 2013 έγινε επίσκεψη στο θεατρικό άνθρωπο της Βροχής. Ενισχύσαμε το σχολείο Μεγαλυσσίου με ένα μικρό ποσό της τάξης των 100 ευρώ για κάποιο θεατρικό που έκαναν εκείνο τον καιρό. Οι καλοκαιρινές εκδηλώσεις το 2013 είχαν ως εξής. Τριήμερο 4, 5 και 6 Αυγούστου του Ναού Ποδοσφαίρου, στη συνεργασία με τον Πάση Μεγανησίου. Στις 7 Αυγούστου έγινε εθελοντική αιμοδοσία στο Ιατρείο Εκατομμυρίου, που συνέχεται 8 φιάλες αίματος. Στις 11 Οκτώου, βραδινό πάρτι στα σπήλια με συμμετοχή περίπου 300 ατόμων. Τριήμερο του Νόπινς Βόλεϊ, 14, 14 και 15 Αυγούστου, με συμμετοχή 17 ομάδων. Και στις 17 Αυγούστου κάναμε βαρκάδα στο Αγιοφύλι, σύμφωνα και σκορπιό, με συμμετοχή 100 ατόμων περίπου. Στις 20 Οκτώβρη, πήγαμε στη σκέψη του
Στατικό Ζωολογικό Πάρκο, είχαμε μαζί μας και ξαναγώ. Επισκεφτήκαμε στις 24 Νοέμβρη το θεατρικό Γειτονιά των Αγγέλων του Εθνικού Θεάτρου, με συμμετοχή 60 περίπου ατόμων. Δημιουργία ημερολογίου του 2014 και πάλι με τη βοήθεια του Τάσου Ράγκλα. Τώρα τα Χριστούγεννα, το ΔΣ προσέφερε ένα αγούρι και ένα μερολόγιο σε κάθε μέλος που ανήκει στο πρόγραμμα βοήθεια στο σπίτι, στο Μερανήσι. Όπου πάντα μας βοηθάνε οι κυρίες που συμμετέχουν και δουλεύουν για την βοήθεια στο σπίτι, μιας και εμείς δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό από εδώ. Και τις ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και τέλος, να σας ενημερώσουμε ότι η τροποποίηση του καταστατικού έχει σχεδόν φτάσει στο τέλος της. Αναμένουμε από ώρα σε ώρα στα χέρια μας το νέο καταστατικό. Έχουν πάει όλα καλά. Μας βοήθησε αυτό πάρα πολύ και η Δήτα Κομπόδη. Και την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το ΔΣ γενικώς συμμετείχε σε εκδηλώσεις και άλλων ευχαρίστων συλλόγων. Όπως και σε προσπάθειες μεγαλύτερων, όπως και το θεατρικό που παίζει, που συμμετέχει κάθε χρόνο που συμμετέχει, το ταγωνιστή ο Βασίλης Κανέλλος. Πάντα πηγαίνουμε. Και γενικώς υπάρχει μια προσπάθεια για τη συλλογή του αρχείου του ΜΕΔΙ. Συλλέξαμε αρκετά αντικείμενα και καθαρίσαμε ένα μεγάλο κομμάτι του αρχείου που είχε εντάξει τα Λαγιάννη στο μαγαζί του. Αυτά. Και έχουμε παρακαλέσει γενικώς και όλους σας, όσους έχετε κάποιο κομμάτι που θα μπορούσατε να μας βοηθήσετε στη συλλογή του αρχείου, θα ήταν πολύτιμο για μας. Αυτά από εμάς. Έπεται σε λίγες μέρες, στις 14 Φεβρουαρίου, ετήσιος χορός. Στο μουσικό στέκει το μυστικό, θα σας το πούμε και μετά θα σας το αναφέρει και λοιπόν, όπου σας περιμένουμε όλους. Αυτά από τα γραμμένα μας. Για να ολοκληρώσουμε τον απολογισμό των πεπραγμάτων του Διοικητικού Συμβουλίου, πρώτα απ' όλα ευχαριστούμε την Πρόεδρο για την άψογη ενημέρωση που μας έκανε και όπως είδατε είναι ένα. Είχαν έρθει μια πλούσια δράση τα παιδιά αυτά που διοικούν το Σύλλογο της Πατρίδας μας. Θα καλούσα λοιπόν την Ταμεία του Συλλόγου, την κυρία Κατσοπόδη, να μας κάνει τον οικονομικό απολογισμό του Συλλόγου μας. Γεια σας και από μένα. Εγώ δεν θέλω να σας κουράσω με ποσά, έσοδα, έξοδα. Σας αναφέρω πολύ περιληπτικά τι έχει γίνει τον τελευταίο χρόνο. Να σας αναφέρω ότι το Δεκέμβριο του 2012 το ταμείο μας είχε 520 ευρώ, ενώ το Δεκέμβριο του 2013 είχε 994 ευρώ. Όλα έχουν προκύψει από εκδηλώσεις και αρκεί να αναφέρω ότι δεν έχει καταβληθεί συνδρομή από το Μάρτιο του 2013. Ενδεικτικά αναφέρω ότι από τα ημερολόγια πέρυσι βγάλαμε περίπου 300 ευρώ, από το χορό 984 ευρώ, από το Beach Park το καλοκαίρι 600 ευρώ και από το Beach Volley 100 ευρώ. Όλες οι εκδηλώσεις έχουν έξοδα, χωρίς απαραίτητα να αποφέρουν έσοδα. Όπως για παράδειγμα η εκδήλωση της κοπής της πίτας πέρυσι που στήχησε 435 ευρώ. Τη φετινή δεν την έχω κολλήσει ακόμα. Η αλλαγή του καταστατικού που κόστησε σχεδόν 1.000 ευρώ. Απόφαση του Συμβουλίου είναι να χρηματοδοτούμε όσο μπορούμε περισσότερο τις εκδηλώσεις πολιτιστικού ενδιαφέροντος. Κάτι τέτοιο έγινε φέτος στην επίσκεψη που κάναμε στο Αττικό Ζωολογικό Πάρκο, όπου πληρώσαμε τον ξεναγό. Τέλος, θα ήθελα να αναφέρω ότι ο σκοπός μας δεν είναι να μαζεύουμε χρήματα για να μεγαλώνει απλά το ταμείο, αλλά προσπαθούμε να επιστρέφουμε μέρος των χρημάτων που μαζεύουμε πίσω στην μεγαλειότητα κοινωνία. Αυτό υλοποιείται με την προσφορά που κάνουμε κάθε Χριστούγεννα στα άτομα που είναι γραμμένα στην βοήθεια στο σπίτι. Και όπως αναφέρεται και η Πρόεδρος, σας ανέφερε τι πράξεις έχουμε κάνει. Ελπίζουμε αυτή η προσφορά να είμαστε σε θέση να τη συνεχίσουμε, κάτι όμως που το κάνουμε μόνο με δικιά σας βοήθεια. Αυτά. Ευχαριστούμε για την Ταμεία του Συλλόγου, την κυρία Κατροπόδη, για την οικονομική ενημέρωση που μας έκανε. Συνεχίζουμε με την έκθεση της Ελεκτικής Επιτροπής, η οποία κοίταξε τα βιβλία, τα ταμιακά βιβλία του Συλλόγου και αποφαίνεται πλέον στην Ελεκτική Συνέλευση το τι είναι. Έκθεση Ελεκτικής Επιτροπής, η κάτω-κάτω υπογεγραμμένη, κατοπότης Ελευθέριος Λεδενές, κατοπότης πρόεδρος της Ελεκτικής Επιτροπής, κατοπότης Ξενοφόντας Μέλος, κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου του Συνέδρου Νεωτών με της κυρίας Πολυδάρη Σπυριδούλας και της Ταμείας κυρίας Κατοπόδη Αμαλίας, συνήθαμε σήμερα την εκπαίδευση την ημερομηνία, παρουσία του οποίου σύγχρονο με τον ιστορικό κανονισμό του Συλλόγου
διερευνήσει με περιστατωμένο έλεγχο στα τραπεζικά βιβλία ω και στα οικονομικά αποδεικτικά στοιχεία του συλλόγου. Κατά το θέμα του οικονομικού ελέγχου, δηλώνουν ενώπιον πιστακτική διοικητεύση των πελών ότι εκ του ελόγου ελέγχου δεν διαπιστώθηκε από μέρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου και δι τη οικονομική εκπροσώπου κ. Κατοχώτη Αμαλία παράνομη, παράπτυπη και αντικαταστατική πράξη. Το ελόγου πρακτικό θέσμα σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό στη διάθεση τη τακτική γενική στερεύση των μελών προ ψήφιση των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου. Αθήνα 13 Πρώτου 2014, τα μέλη ο πρόεδρο Κατοχώτη Ελευθέριο, το μέλο Κατοχώτη Πρόεδρο Κατοχώτη Ελευθέριο, το μέλο Κατοχώτη Ξενοφόνου. Αυτά για την έκθεση τη Ελληνική Επιτροπή. Τώρα το επόμενο βήμα που πρέπει εντάχει να ακολουθήσουμε είναι αν έχετε κάτι να πείτε σε αυτά τα οποία άκουσατε που αφορούν τον οικονομικό απολογισμό και τον διοικητικό απολογισμό από μέρους της Δανίας και της Προέδρου αντίστοιχα. Πριν ακόμη ψηφίσουμε τα πεπραγμένα, θα ήθελα σας παρακαλώ να ζητήσετε να έχετε τον λόγο. Θα ήθελε κάποιος να μιλήσει στα πεπραγμένα του Διοικητικού Συμβουλίου. Ένα χειροκρότημα. Φαντάζομαι ότι αυτή είναι και η καλύτερη αμοιβή για το Διοικητικό Συμβούλιο και την πορεία του. Άρα το λοιπόν, ιστεί να ρωτήσω ποιος το ψηφίζει. Παρακαλώ λοιπόν τυπικά και μόνο να ψηφίσουμε αν αποδεχόμαστε τα πεπραγμένα του Διοικητικού Συμβουλίου με ανάταση της κυρώσης. Άρα λοιπόν ομόφωνα η τακτική γενική στέλευση αποδέχεται τον διοικητικό και οικονομικό απολογισμό του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου για τον πρώτο χρόνο της θητείας του. Πάμε στο δεύτερο θέμα και το δεύτερο και τελευταίο θέμα της σημερινής τακτικής γενικής συνέλευσης, το οποίο είναι η περαιτέρω πορεία του Συλλόγου. Εδώ φαντάζομαι ότι πρέπει οι περισσότεροι να πάρετε τον λόγο, γιατί ο λόγος σας, η κουβέντα σας, η συμβουλή σας, οι όποιες εσάς έχετε, θα είναι ό,τι πιο καλύτερο, πιο γόνιμο για την από εδώ και πέρα πορεία του Συλλόγου. Παρακαλώ λοιπόν, ποιος θα ήθελε να μιλήσει για το Σύλλογο της Πατρίδας στο μέλλον, πώς τον βλέπει και πώς τον σκέφτεται από εδώ και πέρα. Το θέμα είναι περαιτέρω πορεία του Συλλόγου. Έλα, Λευτέρη. Ο κύριος Κατοπόδης έχει. Καλησπέρα στους πατριώτες. Στην αρχή θέλω να σας ευχηθώ καλή χρονιά με υγεία και ειδικότερα στην ταλέπορη νεολαία να ευχηθώ πέτω να βρει δουλειά, να έχει αντοχή, υπομονή και να παλεύει. Μόνο με την πάλη μπορεί να κερδίσει. Εύχομαι ακόμα στο Δέλτα Σίγμα να είναι δυνατό με υγεία να συνεχίσει το έργο. Όταν πριν μερικά χρόνια είχε φτάσει ο Σύλλογος σε μία αρκετά δύσκολη θέση, βρεθήκαμε ορισμένοι που πλαισιωθήκαμε από αρκετά παιδιά, αρκετή νεολαία, η οποία μπορώ να πω ότι μας έπεισε ότι είναι ικανή να συνεχίσει αυτό που εμείς ξεκινήσαμε. Και πραγματικά έγινε το θαύμα. Και είναι γι' αυτό αξιέπαινη. Έχει συσπηρώσει όλους τους μεγαλιστώτες και ειδικά συσπήρωσε την νεολαία. Κοσμογονία στο μεγαλίσι και στη μεγαλιστώτικη νεολαία. Με συγκεντρώσεις, με χορούς, 160 άτομα πέρυσι στην ταβέρνα, χαιρόσασταν να βλέπει τα 120 νεολαίους. Και μπράβο γι' αυτό. Ευτυχώς λοιπόν, η επιλογή μας, όπως πιστεύω, ήταν άξια. Έχουμε στα παιδιά αυτά να έχουν δύναμη, να συνεχίσουν το έργο τους και συγχαρητήρια σε ό,τι έχουν πετύχει μέχρι τώρα. Ευχαριστώ. Κάποιος άλλος παρακαλώ δεν θέλει να πάρει τον λόγο να μιλήσει για το σύλλογο μας. Πρωτοκλήσου.
είναι τότε. Ναι, παρακαλώ. Ελάτε. Καλά είναι. Χρόνια πολλά και καλά, τέλος πάντων σε όλους εδώ. Με υγεία και όλες τις ευχές τέλος πάντων που λέμε. Η αλήθεια είναι ότι ο Σύλλογος κάνει βήματα, τέλος πάντων προσπαθεί να φτιάξει κάποια πράγματα. Όλοι στο ΔΣ αυτό το σκεπτικό έχουμε, στο να συμπληρώσουμε τους συμπατριώτες μας τέλος πάντων για διάφορα ζητήματα που ανοίγουμε και με όσα τέλος πάντων μέτρα παίρνουμε γι' αυτό. Το θέμα είναι να προβληματιζόμαστε και να δούμε τι άλλο μπορούμε να κάνουμε για την ύπαρξη του Συλλόγου, παραπέρα από εκδηλώσεις κτλ. Που αναφέρουμε. Νομίζω στις δύσκολες μέρες τέλος πάντων που τραβάει το κάθε σπίτι, το κάθε ελληνικό σπίτι πέρα από την μεγαλειότητα ή όχι, αλλά προφανώς και στα δικά μας σπίτια, εμείς δεν είμαστε εξαίρεση. Ασφαλώς και μας πιάνει η όλη οικονομική κατάσταση που υπάρχει στη χώρα μας. Πρέπει να δούμε τέλος πάντων τι μέτρα μπορούμε να πάρουμε. Ένα το οποίο δεν ξέρω αν μπορώ να το λύσω τώρα, θα δούμε. Μπορώ να το κουβεντιάσουμε και το Διοικητικό Συμβούλιο προφανώς και μετά και τα υπόλοιπα μέλη του Συλλόγου. Ένα θέμα είναι να δούμε ορισμένες πλευρές ή ζητήματα, προβλήματα αντικειμενικά που μπορούν να έχουν οι συμπατριώτες μας. Δηλαδή, ζητήματα για παράδειγμα του σπιτιού που θα βγάζει πέρα στο σπίτι του κάθε μεγαλειότητα σήμερα. Με τους λογαριασμούς που έχουν σπίτι του ή ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη σύντησή του, με την υγεία του. Θα μπορεί να τα βγάζει πέρα. Είναι θέμα που πρέπει να το ξέρει ο κάθε μεγαλειότητας. Αυτό για να δείξουμε με έναν τρόπο για την αλληλεγγύη μας με αυτό που γίνεται. Σε αυτό έχουμε κάνει ήδη βήματα εμείς, κυρίως για τους ντόπιους μεγαλειότητες. Και είναι κατά τη γνώμη μου πολύ θετικό αυτό που κάνουμε κάθε χρόνο, έστω και πρωτοχρονιά, που πάμε σπίτι για τους τέλος πάντων και τους βρίσκουμε από κοντά και τους δίνουμε τέλος πάντων ένα δώρο ή ό,τι άλλο μπορούμε. Αλλά αυτό να γίνει κατά τη γνώμη μου πιο έμπρακτο και αν χρειαστεί, ας πούμε, και με άλλους τρόπους. Ακόμα και με φαγητό, ακόμα και με παρεμβάσεις, θα δούμε με γιατρούς, να βρούμε τέλος πάντων ένα κόσμο γιατί, όπως καταλαβαίνετε, φαντάζομαι ότι πολλοί από εσάς μπορεί να το ζείτε, να το ζούμε, τέτοιου είδους δυσκολίες. Ένα λοιπόν θέμα είναι αυτό. Ένα άλλο είναι. Νομίζω πρέπει κάποια στιγμή να μαζευτεί ο Σύλλογος ακόμα περισσότερα μέλη και ακόμα περισσότερο μεγαλειότητες για να κουβεντιάσουμε κάτι που τέλος πάντων το συζητάμε αρκετό καιρό και μας αρνίζει, ας το πούμε και εμάς στο Συμβούλιο. Αυτό που λέμε για το στέγη των μεγαλειότητων στην Αθήνα. Να δούμε τέλος πάντων τι μπορούμε να κάνουμε μια μόνιμη αίθουσα η οποία θα μας βοηθήσει στο να συμπληρώνουμε ακόμα περισσότερο κόσμο, όχι μόνο σε εκδηλώσεις και συνελεύσεις, αλλά να γίνεται και σε καθημερινή βάση. Να είναι τόπος που θα βρισκόμαστε μετά τη δουλειά μας ή τέλος πάντων και χώρος που μπορούμε να μαζευτούν και άνθρωποι, κόσμος, μεγαλειότητες, που αντικειμενικά δεν έχει γεννήσεις, να βρισκόμαστε εκεί και να ανοίξουμε διάφορα πράγματα και να ανοίξουμε πολύ περισσότερο τις εργασίες μας τέλος πάντων σε πολιτιστικό επίπεδο. Το στέκει μας λοιπόν ένα άλλο θέμα. Που κατά τη γνώμη μου, μπορούμε να το κουβεντιάσουμε και τώρα, δηλαδή. Μπορεί να γίνει. Και ένα τρίτο, νομίζω ότι πρέπει να. Αυτό που είπε και η πρόεδρος πριν, και είναι το πιο σημαντικό, πάντα ισχύει αυτό το πράγμα. Άμα έχει μαζεμένη την ιστορία σου, σε βοηθάει και για τη συνέχεια, σου δίνει και πείρα και γίνει ακόμα πιο καλό στη δουλειά σου, το πώς θα αξιοποιήσουμε το αρχαιακό υλικό. Το ιστορικό υλικό τέλος πάντων του Συλλόγου. Έχουμε μαζέψει δηλαδή σπουδαία πράγματα, δηλαδή τα βλέπεις και να τριχιάζει τέλος πάντων για το πώς ήταν ο Συλλόγος πολύ παλιότερα, σε έτη που ακόμα τέλος πάντων το μισό Συλλόγος, αν όχι όλος, δεν είχε γεννηθεί. Δεκαετία 70, τέλος πάντων τέλη 1970 κτλ. Τα έχουμε εμείς, τα έχουμε μελετήσει κτλ. Νομίζω χρειάζεται να πάρουμε μέτρα για το πώς θα προχωρήσουμε ακόμα περισσότερο. Ή και εσείς ακόμα μπορεί να έχετε υλικό σπίτι σας, από οτιδήποτε, από φωτογραφίες, υλικό, ανακοινώσει του Συλλόγου, τη εφημερίδα, πράγματα μέσα και τα λοιπά. Και τέλος πρέπει να τα αξιοποιήσουμε το επόμενο διάστημα. Ίσως να καταλήξουμε τέλος πάντων να βάλουμε ένα στόχο να φτιαχτεί ένα όμορφο τέλος πάντων λεύκομα με τη βοήθεια ενός ο οποίος ασχολείται με αυτή τη δουλειά. Μαζεύει υλικά, τέλος πάντων φτιάχνει ιστορικά τα πλέκη τέλος πάντων τώρα μεταξύ μετάλλων. Να φτιάξουμε ένα τέτοιο λεύκομα, α το πούμε, το οποίο να το αξιοποιήσουμε και οικονομικά να μας αφήσει κάποια χρήματα, αλλά να βγει προς τα έξω η ιστορία του Συλλόγου μας. Αυτά. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Πετρόπουλο. Δεν θα κάποιος άλλο να πάρει τον λόγο να μιλήσει για τον Συλλόγο μας. Κανείς. Να κλείσουμε το υπόλοιπο της περιοχής. Στέλνω εγώ δύο κουβέντες. Τίποτε παραπάνω.
Εύχομαι και εγώ στο σύνολο της πατρίδας μας, το Μέντι, ο οποίος έχει μια πορεία πολλών χρόνων και έχει προσφέρει τα μέγιστα στον τόπο μας, να στα νέα παιδιά που έχουν αναλάβει τα ενία του συλλόγου, καλή δύναμη, καλό κουράγιο και να ξέρετε ότι οι σύλλογοι, δυστυχώς οι πολιτιστικοί φορείς σήμερα, το έλεγα και την προηγούμενη εβδομάδα εγώ στη μια κοπή της πίτας που έκανα στην ομιλία μου, ότι διατρέχουν άμεσο κίνδυνο να διαλυθούν. Και αυτό γιατί οι οικονομικές συγκυρίες δυστυχώς δεν επιτρέπουν την επιβίωσή τους. Άρα το λοιπόν και τα βήματα που πρέπει να κάνει το σημερινό Διοικητικό Συμβούλιο όσον αφορά τη στέγη, το στέγη πρέπει να είναι αργά και σταθερά και μελετημένα. Να δούμε ακριβώς πώς θα μπορούμε να καλύψουμε το οικονομικό κομμάτι. Για να μην βρεθούν μπροστά σε δυσκολίες, σε μεγάλες δυσκολίες. Να ξέρετε κάτι, ότι από τούτε εδώ την κοινωνία και από τον πολιτισμό, κάτι που αυτή τη στιγμή έχει μείνει όρθιο και κάτι που ζει ακόμα, είναι αυτοί οι πολιτιστικοί φορείς, αυτοί οι σύλλογοι. Είναι οι μεγάλοι εθελοντές στον πολιτισμό. Είναι τα παιδιά αυτά που δουλεύουν καθημερινά και παίρνουν χρόνο από τις δουλειές τους και τις οικογένειές τους για να προσφέρουν εθελοντικά στον πολιτισμό. Εάν το λοιπόν εκλείψει, αυτό το κομμάτι της κοινωνίας μας, που εσύ μπορείς να αλίμονό μας, αλίμονο στην κοινωνία μας, αλίμονο στον πολιτισμό, αλίμονο στην καθημερινότητά μας. Είναι ό,τι καλύτερο έχει μείνει. Από την πλευρά μου, ευχαριστώ τον Διοικητικό Συμβούλιο όλους μαζί και καθένα χωριστά που μου εμπιστευτήκαν τη σημερινή συνέλευση και εσάς όλους φίλες, φίλοι, συμπατριώτες για τη σημερινή σας παρουσία. Σας εύχομαι και πάλι από το βήμα της συνέλευσης καλή χρονιά, υγεία, ευτυχία, ειρήνη και προοπτική στις οικογένειες. Να είστε καλά, καλή χρονιά.